Θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, όπως η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα όπως η προστασία της φύσης, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και με όσους προωθούν κοινωνικά ζητήματα, και γι' αυτό σέβομαι και τις απόψεις και τη συμπεριφορά τους. Καλά, καμιά φορά κρύβονται και πολιτικές σκοπιμότητες από πίσω, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι άδικο όμως, είναι άδικο, ξαναλέω, όμως απέναντι προς την εταιρεία μας, η οποία λειτουργεί εδώ και 60 χρόνια στην περιοχή της Κατερίνης. Φυσικά δεν ισχυρίζουμε ότι επειδή είμαστε μια μεγάλη εταιρεία και προσφέρουμε δουλειά σε πολλά άτομα, ότι δικαιούμαστε να ρυπαίνουμε το περιβάλλον. Φυσικά και όχι. Αλλά δεν είναι δίκαιο ούτε σωστό 9 στις 10, θα αναφέρω, 9 στις 10 αναφορές ή αναρτήσεις σε διάφορες πλατφόρμες, μέσα ενημέρωσης και συνεντεύξεις τύπου, όσον αφορά τη δυσοσμία στην Κατερίνη, να αναφέρεται η εταιρεία μας ως πηγή και μόλις του περιβάλλοντος. 9 στις 10. Ναι, είναι γνωστά αυτά, τα βλέπουμε, τα διαβάζουμε όλοι μας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί δεν είστε μόνο εσείς εκεί πέρα, υπάρχουν και κτηνοτροφικές μονάδες και άλλες μονάδες. Ακριβώς, και το λεφτό. 9 στις 10 καταρχήν υπάρχουν πολλές εγκαταστάσεις στην Κατερίνη, όπως χειροστάσια που αναφέρατε, βουστάσια, άλλα σφαγεία κτλ. Που φυσικά δεν κατηγορούμε καμία από αυτές τις μονάδες, συμβάλλουν όμως στη μυρωδιά. Και υπάρχει φυσικά ένα ερωτηματικό στα μέτρα που παίρνουν για τη δυσοσμία, ειδικά το καλοκαίρι, που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος λόγω της ζέστης. Επίσης, οι καύσεις καλωδίων και άλλων πλαστικών στην περιοχή του Πέλεκα προκαλούν και αυτά μια έντονη δυσοσμία. Το ξέρουμε όλοι μας αυτό. Τώρα, όσον αφορά τη δυσοσμία και τη συμπεριφορά μας στα ζητήματα του περιβάλλοντος, πάντοτε, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που ο κύκλος εργασιών μας έχει δημιουργήσει νέες υποχρεώσεις περιβαλλοντικές, οφείλουμε να ενημερώνουμε όλους τους πολίτες ότι έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις εκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση των λοιμάτων μέσω του βιολογικού συστήματος και τη διαχείριση, Βαγγέλη, όλων των υποπροϊόντων σφαγής μέσω μιας σύγχρονης μονάδας εξεργασίας και μεταποίησης υποπροϊόντων, το λεγόμενο rendering. Ναι, όλη αυτή η επένδυση, όλη αυτή η μονάδα για την επεξεργασία των λοιμάτων σας, τι δυνατότητα είναι, κύριε Αμβροσιάδη? Είναι μεγαλύτερη δυνατότητα από ό,τι ουσιαστικά χρειάζεται η εταιρεία. Έχουμε φροντίσει να επενδύσουμε αρκετά εκατομμύρια έτσι ώστε να είμαστε καλυμμένοι. Τώρα υπάρχουν δύο πράγματα. Θέλω να αναφέρω δύο πράγματα. Ένα, είναι φυσικό φυσικά όταν τόσα χρόνια διαχειριζόμαστε τόσο μεγάλο όγκο υποπροϊόντων, πολύ μεγάλο όγκο, να γίνουν κάποιες αστοχίες. Τώρα, κάποιες αστοχίες μπορεί να, όταν αναφέρω αστοχίες, εννοώ κάποια μηχανήματα να υπάρχουν σε κάποια βλάβη ή από ανθρώπινο λάθος. Είναι όλο το πρόγραμμα. Σε όλα αυτά τα χρόνια, στα 60 χρόνια. Φυσικά η αποκατάσταση γίνεται εντός 15 με 24 ωρών. Είναι γρήγορη η αποκατάσταση. Υπάρχει φυσικά μια σχετική ενημέρωση όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη βλάβη. Και φυσικά προσπαθούμε να έχουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας, έτσι ώστε να μην ξαναγίνει κάτι παρόμοιο και να είμαστε καλυμμένοι σε όλα τα κομμάτια. Δηλαδή, σας έχει συμβεί έτσι, το να χαλάσει, να πάθει κάποια βλάβη ο βιολογικός σας και να φύγουν? Σε όλες τις επιχειρήσεις πιστεύω μπορεί να γίνει κάποια βλάβη σε μηχάνημα. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό φυσικά όταν διαχειρίζεσαι μεγάλο όγκο. Δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην έχει κάποια βαρία ή κάποια βλάβη εντός 60 χρόνων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο βιολογικός σας, τι δυνατότητας είναι? Δηλαδή, τι παραγωγή έχετε αυτό το διάστημα και αν επαρκεί για να επεξεργαστεί όλη αυτή την ποσότητα των πολυμάτων? Έχει γίνει πρόσφατα μια μεγάλη επένδυση που διπλασιάσαμε το βιολογικό μας, παραπάνω από τις ανάγκες που θέλουμε. Καλύπτουμε όλα τα κυβικά, όλα τα λίμματα του σφαγείου. Απλά όπως έχω αναφέρει, στο χρονικό διάστημα των 60 χρονών, είναι σίγουρα στο πρόγραμμα να γίνουν κάποιες ή αβαρίες ή κάποιο ανθρώπινο λάθος. Εκεί οφείλονται και τα πρόστιμα που έχει φάει η εταιρεία σας από το τμήμα περιβάλλοντος. Ακριβώς. Στα 60 χρόνια μπορούμε να έχουμε πάρει και 2 με 3 προστήματα, τα οποία έχουν πληρωθεί φυσικά και έχουν πάρει τα μέτρα μας και γι' αυτό επενδύουμε τόσα χρήματα στο περιβάλλον. Κύριε Αμβροσιάδη, πού οφείλεται το γεγονός ότι, κατά την άποψή σας, στοχοποιείται τόσο πολύ μόνο η εταιρεία σας αυτό το διάστημα και άλλοι έτσι, επιχειρηματίες? Ακριβώς. Έχουμε υλοποιήσει μια. Ο πρώτος λόγος είναι επειδή είμαστε μεγαλύτερη εταιρεία στην Κατερίνη. Μας γνωρίζουν όλοι. Ναι, και πιο γνωστή. Φυσικά υπάρχει. Ακριβώς. Και υπάρχει μια στόχευση. Τώρα, έχει πραγματοποιηθεί μια πολύ μεγάλη εταιρεία, ένα εργοστάσιο rendering, που είναι ακριβώς δίπλα στο σφαγείο. Το συγκεκριμένο εργοστάσιο έχει πραγματοποιηθεί, έχει ξεκινήσει εδώ και ένα μήνα. Είχαμε κάνει όλα αυτά για τη διαχείριση των υποπροϊόντων. Για να είμαστε καλυμμένοι προς το περιβάλλον. Είχαμε κάνει μια δοκιμή με την εταιρεία Hassle, που είναι η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο, τον Απρίλιο.
Ό,τι έχουμε κάνει στο συγκεκριμένο εργοστάσιο είναι βάσει προδιαγραφές που μας έχει δώσει συγκεκριμένη εταιρεία. Όλες οι διαστάσεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με την απόσμηση, με τις μέρες, είναι ακριβώς ό,τι μας έχει δώσει η εταιρεία. Δεν έχουμε κάνει κάτι δικό μας. Δεν υπάρχει αστοχία. Τώρα, εμείς είχαμε κάνει κάποιες δοκιμές τον Απρίλιο. Με κάποιες δοκιμασίες για να κάνουμε παραλαβή του έργου. Δεν υπήρχε καμία οσμή, καμία μυρωδιά. Δημιουργήθηκε, είχαμε μόνο μία μικρή μυρωδιά, μόλις μπήκε ο Ιούνιος και η ζέστη. Και αυτό φυσικά σε εμβέλεια γύρω στα 250 με 300 μέτρα, όχι παραπάνω. Τώρα, με το που δημιουργήθηκε όλη αυτή η φασαρία, επειδή είμαστε μια μεγάλη εταιρεία και είμαστε και εμείς από την Κατερίνη, δεν θα το ξεχάσουμε αυτό, είμαστε και εμείς από την Κατερίνη και εμείς αγαπάμε την πόλη μας, έχουμε κάνει ήδη, έχουμε μιλήσει με την εταιρεία, έχουμε αναφέρει ότι μόνο σε ένα συγκεκριμένο είδος, και για 10 λεπτά σε ακτίνα 250 με 300 μέτρα υπάρχει μια σχετική μυρωδιά, και αυτό λόγω της ζέστης. Ναι. Έχουμε παραγγείλει, έχουμε κάνει ακόμα μια μεγάλη επένδυση για ένα επιπλέον κομμάτι που ουσιαστικά θα κουμπώσει πάνω στο υπάρχον, έτσι ώστε να μειώσουμε τελείως τη μυρωδιά και μόνο το καλοκαίρι και ειδικά στα 250-300 μέτρα, όχι παραπάνω. Άρα υπάρχει τεχνικός τρόπος για να αντιμετωπιστεί αυτό. Φυσικά, απλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αστοχία. Δεν έχει γίνει αστοχία. Όλες οι προδιαγραφές έχουν τηρηθεί κατά γράμμα από την εταιρεία που έχει ασχοληθεί με το πρόβλημα, η Χάσλετ. Απλά λόγω της πολλής ζέστης, σε ακτίνα 300 μέτρα υπήρχε μια μικρή, για 10 λεπτά μια δυσοσμία, στην οποία έχουμε επενδύσει τώρα παραπάνω χρήματα για να βάλουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι σαν προέκταση για να ελαχιστοποιήσουμε όσο μπορούμε τη μυρωδιά. Φυσικά έχουμε κάνει και άλλες τροποποιήσεις που δεν έχουμε αναφέρει. Τι είδους τροποποιήσεις, τι είναι? Να προσπαθήσουμε να γίνει πιο, τώρα θα πω κάτι πιο συγκεκριμένο, η ακτόνωση να γίνει σε μεγάλο διάστημα, να γίνει σιγά σιγά. Έχουμε κάνει κάποιες βελτιώσεις τεχνικές πάνω στο εργοστάσιο του rendering. Μάλιστα. Και έχουμε δει αποτέλεσμα ακόμα καλύτερο και φυσικά θα συνεχίζουμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Mm-hmm. Απλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια μυρωδιά πάνω από 100 μέτρα, 150 μέτρα. Φυσικά υπάρχουν. Και οι διαμαρτυρίες όμως που έρχονται από Ευαγγελικά, από Νέα Ζωή. Οι διαμαρτυρίες είχαν ξεκινήσει τον Ιούνιο. Μόλις είχαμε, φυσικά όταν βάζει μπρος ένα καινούριο εργοστάσιο που διαχειριστώ στους μεγάλους όρους, να χρειάζεται κάποιες τροποποιήσεις. Αυτό είναι φυσιολογικό. Κάναμε κάποιες τροποποιήσεις τον Ιούνιο. Μπορεί να υπήρξε μια μυρωδιά, σας είπα, εντός 300-400 μέτρων. Από εκεί πέρα κάναμε κάποιον διαχειρισμό και τα λύσαμε όλα. Τώρα, κάποιες σχετικές αναφορές που έχουν γίνει από συγκεκριμένες ομάδες, που δεν γνωρίζουν από βιομηχανία, πόσο μάλλον γνωρίζουν ένα κλάδο όπως το δικό μας, που είναι πολύ δύσκολος. Και κάνουν λαθασμένες αναφορές, όπως είναι ότι και με πούπουλα υπάρχουν αποδεχτωτήρες και με αυτό και με εκείνο που δεν ισχύει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τα πούπουλα αυτά τι τα κάνετε ως. Ουσιαστικά πηγαίνουν στο rendering και γίνεται σαν ψήσιμο. Γίνεται μια υδρόλυση, είναι ψήσιμο. Ναι. Ο καπνός όλος αυτός που πάει όμως, η μυρουδιά, κάτι θα βγάζει. Φιλτράρονται, υπάρχει το σύστημα απόσμησης με τις προδιαγραφές που μας έχει δώσει η εταιρεία, φιλτράρεται από εκεί και φεύγει ουσιαστικά ο αέρας πάνω. Δεν υπάρχει κάποια μυρωδιά πάνω από 150 μέτρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Φυσικά έχουμε προσπαθήσει επανειλημμένες φορές.